Περισσότερο από δύο ώρες σε ένα φλεγόμενο γήπεδο όπως αναμένεται και απόψε, καθώς περίπου 15.000 Κροάτες αναμένεται να έρθουν στην αρένα του Ζάγκρεμπ. Ωστόσο η νίκη αυτή αποδείχθηκε πύριος για τους Κροάτες, καθώς υπέστη διάσηση και δεν βρίσκεται σήμερα εδώ ο Μπόγιαν Μπογκδάνοβιτς σε μια άτσαλη πτώση του στο παρκέ. Ο Μπογκδάνοβιτς που είναι εκ των πρωταγωνιστών και το βαρύ πυροβολικό των Κροατών, και βεβαίως το γεγονός αυτό αποφορτίζει σε κάποιο βαθμό την αμυντική προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας. Όπως θα μπορείτε να δείτε, προθερμαίνονται μόλις 11 και όχι 12 Κροάτες αυτή την ώρα στο παρκέ. Σε κάθε περίπτωση οι Κροάτες ήταν τέταρτη πρόπερση στη Σλοβενία, επιθυμούν διακαώς με το ταλέντο και τη μεγάλη μπασκετική τους παιδεία να επιστρέψουν στις κορυφαίες θέσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κάτι που αγνοούν 20 ολόκληρα χρόνια από το χάλκινο μετάλλιο του 1995 στην Αθήνα, και το γεγονός αυτό καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την αποστολή της ελληνικής ομάδας. Αλλά να την οδηγήσει αφενός μεν σε ένα μετάλλιο στην Ευρώπη μετά από 20 χρόνια, αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, καθώς οι Κροάτες έχουν να παίξουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2008, όπως άλλωστε και η Ελλάδα. Εδώ βλέπετε τους δύο παίκτες που θεωρούν ως κλειδί για το σημερινό παιχνίδι οι διοργανωτές, και είναι ο Κώστας Κουφός με τον double-double χθες και ο Κρόνος Λαυσίμων. Όλα έτοιμα για το πρώτο τζάμπολ με Τόμιτς και Μπουρούση. Ο Τόμιτς θα κερδίσει και η πρώτη επίθεση για την κροατική ομάδα. Με τον Ντρέιπερ σε ρόλο οργανωτή, ο Ούκιτς είναι σε θέση 2. Θα βγει από τα σκρίν ο Χεζόνια, τον έχει αναλάβει ο Αντετοκούμπο από τον Σάριτς για τον Ούκιτς, και πάλι στον Χεζόνια. 8 δευτερόλεπτα για τους Κροάτες για να ολοκληρώσουν την πρώτη τους επίθεση. Μακρινό τρίποντο από τον νεαρό Σπανούλης, θα μαζέψει το rebound. Και η πρώτη επίθεση τώρα για την ελληνική ομάδα. Το Σπανούλη έχει αναλάβει ο Ούκιτς, τον Πρίντεζη, ο Σάριτς, τον Αντετοκούμπο, ο Χεζόνια και φυσικά ο Άντε Τόμιτς, τον Γιάννη Μπουρούση. Ο Σπανούλης θα προσπαθήσει να πάρει το σκρίν από τον Μπουρούση. Πήκε ρόλα από τους δύο. Εξαιρετική ασίστα, η υποδειγματική συνεργασία από τους Έλληνες παίκτες. 2-0 για την ελληνική ομάδα που, όπως βλέπετε, εμφανίζεται ως τυπικά γηπεδούχος στο σημερινό παιχνίδι. Ο Πρίντεζης δεν επιτρέπει στον Σάριτς να διεισδύσει. Ο Σπανούλης πάνω στον Ούκιτς. Προσπαθούν να παίξουν pick and roll και οι Κροάτες, στη συνεργασία ψηλού κοντού δηλαδή. Ο Τόμιτς, έστω και με περιπέτεια, θα προσπαθήσει να βρει τον στόχο, αλλά κρεμιέται από το ελληνικό καλάθι ο Χεζόνια. Κατοχή λοιπόν περνάει και πάλι για την ελληνική ομάδα. Νάτος εδώ ο Άντε Τόμιτς που έπαιξε ελάχιστα χθες με τους Σλοβαίνους, γιατί χρεώθηκε πολύ γρήγορα με 3 φάουλ. Να η τελευταία φάση. Και επίθεση για την ελληνική ομάδα με τον Καλάθη. Ο Σπανούλης περνάει το Σάριτς, εξαιρετική συνεργασία, αλλά ο Πρίντεζης δεν είχε καλή θέση, θα χάσει ένα φαινομενικά εύκολο lay-up. Σάριτς εναντίον όλων, 2-2 από τον Ντάριο Σάριτς. Νάτος εδώ. Στα 18 του μόλις έκανε ντεμπούτο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα το 2013, και πέρσι ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίκτης των Κροατών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ισπανίας. Ο Καλάθης για τον Πρίντεζη, υπάρχει φάουλ από τον Σάριτς, γιατί ο πανέξυπνος και πολύ πιο έμπειρος Πρίντεζης τοποθέτησε πολύ σωστά το σώμα του. Ξανά εδώ η τελευταία φάση. Κοιτάξτε πως τραβάει ο νεαρός Κροάτης τον πρώτο σκόρερ της ελληνικής ομάδας χτες με 18. Ο Πρίντεζης που έκανε ρεκόρ πόντων σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, παρότι το ρεκόρ του με την εθνική είναι 25, η θέση είναι 18, είναι ρεκόρ σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είχε 10 με το Ισραήλ από το 2011. Ο Καλάθης θα επαναφέρει παρέμβαση από τον Ούκιτς για την ελληνική ομάδα, και πάλι 13 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουμε την επίθεση αυτή. Καλάθης πολύ μακριά για τον Σπανούλη και λίγο πριν εκπνεύσουν τα 5 δευτερόλεπτα. Και πάλι παίζουν ο Σπανούλης με τον Μπουρούση. Εξαιρετική η πάσα του. Εδώ μπροστά στα τεράστια χέρια και τα 2-17 του Τόμιτς. Αλλοιώνεται η προσπάθεια του Καλάθη. Ο Σάριτς για τον Ούκιτς. Ο Χεζόνια που προσπαθεί να διεισδύσει. Γύρισε η ελληνική ομάδα και οργανώθηκε στην άμυνά της. Ο Ντρέιπερ τώρα. Ο Χεζόνια για τον Σάριτς στα 8 δευτερόλεπτα. Οι Κροάτες περνούν μπροστά με 2-4.
με τον Σάριτς να έχει απόλυτη ευστοχία και να είναι ο μοναδικός που έχει απειλήσει αποτελεσματικά το ελληνικό καλάθι. Ο Σπανούλης για τον Αντετοκούμπο. Ο Καλάθης χαμηλά για τον Κουρούση που θα πάει στο ένας με έναν. Δύσκολη προσπάθειά του. Οι διαιτητές δεν βλέπουν παράβαση και ο Σάριτς μαζεύει το rebound. Το φεύγει σαν σφαίρα στον ευνηδιασμό ο Τόμιτς. 2-6. Οι Κροάτες χτυπούν στον ευνηδιασμό έχοντας απόλυτη κυριαρχία μέχρι στιγμής στο αμυντικό τους rebound. Έχουν 3. Η ελληνική ομάδα δεν έχει πάρει κανένα επιθετικό. Ο Πρίντεζιτς με τον Σάριτς και θα δεχθεί σωστά τεχνική ποινή για φλόπινγκ από τον Ζαμοίσκι τον Πολωνό. Θα δείτε εδώ, παρά τις γκρίνιες του Περάσοβιτς, κοιτάξτε πώς προσπαθεί να ξεγελάσει τους διαιτητές ο Σάριτς. Δεν υπάρχει καμία επαφή του Πρίντεζι. Κοιτάξτε και από μία ακόμα κάμερα. Δεν ακουνάει το δεξί του χέρι ο Πρίντεζιτς. Είναι ξεκάθαρη η φάση. Θα βάλει στο παιχνίδι για πρώτη φορά τον Ρούντες τώρα ο Περάσοβιτς. Και αυτό γιατί ο Ντάριο Σάριτς με αυτή την τεχνική ποινή έχει 2 προσωπικά φάουλ νωρίς και πρέπει να φύγει από το παρκέ για να προστατευτεί. Ο Σπανούλης έχει πάρει θέση για να εκτελέσει. 3-6 με τον πρώτο πόντο από τον Βασίλη Σπανούλη στο παιχνίδι. Και τώρα ο Καλάθης θα βγει από τα σκριν χαμηλά. Ο Αντετοκούμπο προσπαθεί να παίξει ένα εναντίον ενός με τον Ζόνια. Η μπάλα για την ελληνική ομάδα δείχνει ο Χιμένεθ που είναι κοντά στη φάση. Έχουμε 14 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουμε. Μέσα σε κολλασμένη ατμόσφαιρα πρέπει να σας πω. Οι Κροάτες δεν έχουν σταματήσει από το πρώτο τζάμπολ να ενισχύουν την εθνική τους ομάδα. Ο Σπανούλης κλείνεται από 3. Ο Καλάθης για τον Πρίντεζι που είναι εντελώς αφύλακτος. Η μπάλα δεν μας κάνει το χατήρι ενώ φάνηκε ότι θα πέσει μέσα στο καλάθι. Ο Ντρέιπερ σπρώχνει στον ευνηδιασμό. Του κλείνει τον δρόμο ο Πρίντεζις. Παρολίγον καλή άμυνα από την ελληνική ομάδα. Ο Ντρέιπερ θα αυξήσει τη διαφορά. 3-8 και έχουμε το πρώτο time out από τον Φώτη Κατσικάρη. Αλλά και οι 5 που προέκυψαν μετά την αντικατάσταση του Σάριτς από τον Ρούντες στο παιχνίδι, καθώς ο Σάριτς έκανε γρήγορα τα 2 φάουλ. Μικρόφωνο στο Βασίλη Χατζηδάκη για πληροφορίες από τον ελληνικό πάγκο. Ο Φώτης Κατσικάρης τα έψαλε τους παίκτες του για την αμυντική λειτουργία της ελληνικής ομάδας. Τους είπε έχουμε 0 φάουλ, κάτι επιτέλους ένα φάουλ, παίξτε άμυνα. Ο Καλάθης παραλίγο να χάσει την μπάλα από τον Ντρέιπερ, τελικά δεν καταφέρνει να την ελέγξει και οι Κροάτες κερδίζουν μία ακόμα κατοχή για την ελληνική ομάδα. Αυτό είναι το πρώτο της λάθος στο παιχνίδι. Και ο Ρούντες είναι αυτός που θα επαναφέρει από την πλάγια γραμμή. Ο Ρούντες που είναι ένας εκπληκτικός σούτερ 3 πόντων και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μείνει αφύλακτος. Φέτος στο NBA είχε μέσο όρο 40,4%. Ο Ούκιτς για τον Ρούντες ζητάει χαμηλά. Ο Τόμιτς αποτρέπει την πάσα ο Μπουρούσης. Ο Ντρέιπερ τώρα με τον Καλάθη. Για 3 εντελώς αδύναμο το σούτ υπό πίεση. Έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα αμήνεται αποτελεσματικά και έχει την ευκαιρία τώρα να μειώσει την διαφορά. Ο Καλάθης για τον Πρίντεζι θα πάρει το σκρίν από τον Μπουρούση. Ο Τόμιτς με τον Μπουρούση. Ωραία η προσποίηση από τον Γιάννη Μπουρούση. 5-8 από τον σέντερ της ελληνικής ομάδας που φέτος συμπληρώνει 10 συνεχόμενα χρόνια φορώντας τη φανέλα με το εθνόσημο, με εξαίρεση μόνον το παγκόσμιο του 2006. Ο Ούκιτς αφύλακτος για 3, όχι μόνο θα απαντήσει στο καλάθι του Μπουρούση αλλά θα διευρύνει και τη διαφορά. 5-11 με το πρώτο τρίποντο των Κροατών. Καλάθης πάλι με τον Μπουρούση εναντίον όλων. Αυτή είναι μια συνηθισμένη προσπάθεια που δύσκολα αστοχεί. Ο Καλάθης έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα στο μείον 4, 7-11. Τουλάχιστον πήραμε μπρος στην επίθεση. Ο Ούκιτς για τον Ρούντες. Και τώρα για τον Χεζόνια.
Ο Ούκιτς με τον Σπανούλη. Φάουλ από τον Σπανούλη. Για δύο βολές δείχνει ο Ζαμοίσκι. Και γι' αυτό διαμαρτύρεται, όπως βλέπετε, ο Σπανούλης που ζητάει να δοθεί το φάουλ χαμηλά στην τρίπλα του Κροάτη. Εδώ κοιτάξτε ξανά. Αυτός είναι ο Κρόνοσλαβ Σίμων, το νέο πρόσωπο στην πεντάδα της Κροατίας. Αντικατέστησε τον Ντρέιπερ. Αυτό σημαίνει ότι άσος τώρα στο σχήμα των Κροατών. Είναι ξεκάθαρα ο Ούγκιτς. Με δύο τον Σίμων, τρία τον Χεζόνια, τέσσερα τον Ρούντες, αλλά με μεγάλη άνεση να σουτάρει από μακριά, και πέντε τον Τόμιτς. 7-12 από την Κροατία, που μέχρι στιγμής έχει 4 στα 6 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα και 2 στις 2 βολές. Εξαιρετικά ποσοστά σε αυτό το ξεκίνημα. Νάτος εδώ ο Ούγκιτς, που έχει 5 και είναι ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού. Ο Καλάθης παίζει με τον Πρίντεζη, επιχειρεί να διεισδύσει για τον Αντετοκούμπο. Ο Μπουρούσης, φάουλ από τον Ούκιτς, το τρίτο ομαδικό των Κροατών. Έχουμε μόλις ένα εμείς, αυτό του Σπανούλη πριν από λίγο. Εδώ ο Μπουρούσης που έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση χτες, με double-double σε πόντους και rebounds. Σπανούλης από πολύ μακριά για 3, 10-13. Ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος παίρνει μπρος από νωρίς το σημερινό παιχνίδι. Έχει 4 ο Σπανούλης. Ο Τόμιτς με τον Μπουρούση. Το rebound από τον Πρίντεζη. Ο Σπανούλης προσπαθεί να τρέξει στον ευνηδιασμό, αν και οι Κροάτες γύρισαν γρήγορα. Θα πάρει το screen από τον Πρίντεζη για τον Καλάθη. Δεν καταφέρνει να πετύχει το καλάθι, παρότι είχε μπροστά του τον Σίμων. Και τώρα ο Ούκιτς, η ελληνική ομάδα, χάνει μια καλή ευκαιρία να μειώσει περαιτέρω την διαφορά. Τόμιτς, κακή συνεννόηση με τον Σίμων που πήγε χαμηλά τον Σπανούλη για να επωφεληθεί, αλλά ήταν εντελώς λανθασμένη η πάσα του Τόμιτς. Κοιτάξτε εδώ, ένα πίθανο τρίποντο από τα 8 μέτρα από τον Σπανούλη. Ενώ ο Κατσικάρης σηκώνει και τον Ζήσει για να τον περάσει στο παιχνίδι σε πρώτη ευκαιρία. Ο Καλάθης για τον Μπουρούση. Ο Σπανούλης που τον έχει από κοντά ο Ούκιτς από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Εναντίον όλων υπάρχει φάουλ, σωστά. Ο Σίμων το παραδέχεται και θα πάει στις βολές ο Βασίλης Σπανούλης, που σε αυτό το ξεκίνημα είναι ο αναμφισβήτητος ηγέτης της ελληνικής ομάδας. Ο Ζήσης θα πάρει τη θέση του Καλάθη, ενώ σηκώνει από τον πάγκο και τον Ζόριτς ο Περάσοβιτς για να περάσει στη θέση του Άντε Τόμιτς. Να εδώ ο Βασίλης Σπανούλης, και τώρα αλλαγή και για την ελληνική ομάδα. Απάντηση του Κατσικάρη στον συνάδελφό του με την είσοδο του Κώστα Κουφού, που βλέπετε εδώ στην θέση του Γιάννη Μπουρούση. Γνωρίζονται καλά ο Κατσικάρης με τον Περάσοβιτς. Ήταν αντίπαλοι από το 2006 έως το 2008 στα γήπεδα της Ισπανίας, όταν ο Κατσικάρης ήταν προπονητής στη Βαλένθια και ο Περάσοβιτς τη μία χρονιά στην ΤΑΟ και την άλλη στην Εστουντιάντες. ...11-13 από τον Σπανούλη, που έχει 5. Ο Ρούντες με τον Πρίντεζη. Ο Σίμων, που είναι δύσκολο το μαρκάρισμά του γιατί είναι αριστερόχειρας και δεν βολεύει αυτό πολύ τους αντίπαλους περιφερειακούς. Ο Ούκιτς δεν βρίσκει το στόχο. Μαζεύει η ελληνική ομάδα. Ο Αντετοκούμπου ξεχύνεται στον ευνηδιασμό. Πάει να παίξει με πλάτη τον πολύ κοντιντερό του Ούκιτς και κοιτάξτε εδώ. Η ελληνική ομάδα είναι άτυχη, γιατί δύο φορές η μπάλα κυλά πάνω στη στεφάνη, αλλά δεν καταλήγει στο διχτάκι. Έτσι λοιπόν τώρα ο Χεζόνια για τον Ούκιτς και τώρα για τον Σίμων. Εναντίον όλων, ο Ζόριτς από μια συνήθιστη για αυτόν θέση. Rebound από τον Κουφό, το πρώτο του στο παιχνίδι. Και τώρα ο Ζήσης για τον Σπανούλη με τον Ούκιτς. Ο Αντετοκούμπο με τον Χεζόνια. Rebound από τον Σίμων. 2 και 20 για το τέλος της πρώτης περίοδου. 11-13 έχουν κολλήσει στο σκορ οι δύο ομάδες στα τελευταία δύο αγωνιστικά λεπτά. Αλλά αν μη τι άλλο, έχουμε επαφή με τους Κροάτες, τουλάχιστον μέχρι στιγμής στο παιχνίδι.
Ο Ζόριτς με τον Κουφό. Ωραία ενέργεια από τον Ζόριτς που και χτες έκανε μεγάλο παιχνίδι απέναντι στους Σλοβαίνους. Απόντος του Τόμιτς. 11-15. Σπανούλης εναντίον όλων. Ο Κουφός χάνει για δεύτερη φορά ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Ο Ούκιτς πρόχνει στον ευνηδιασμό. Υπάρχει φάουλ από τον Πρίντεζη και καλά έκανε, γιατί ο Χεζόνια ήταν μόνος του κάτω από το ελληνικό καλάθι. Έχουμε αλλαγές με τον Περάσοβιτς να περνά στο παιχνίδι στη θέση του Ούκιτς στο Στίπτσεβιτς, και από ελληνικής πλευράς στη θέση του Σπανούλη να περνάει ο Σλούκας με τεράστια προσφορά στο χθεσινό παιχνίδι και στη νίκη επί των Σκοπίων. Ένας παίχτης που δίνει τεράστια ενέργεια και με το κρύο αίμα που έχει πολλές λύσεις στην επίθεση στην ελληνική ομάδα. Ο Σίμων παίζει pick and roll με τον Ζόριτς. Ο Στίπτσεβιτς για τρεις. Η μπάλα στα χέρια των Κροατών και πάλι. Ο Χεζόνια και αυτός για τρεις. Εντελώς άστοχος. Ο Ζήσης θα σπρώξει στον ευνηδιασμό. Για να δούμε. Παίζει με τον Πρίντεζη που πάει το Ρούντες χαμηλά. Και πάλι ο Ζήσης για τρεις. Rebound από τον Ζόριτς. 11-15. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Η ελληνική ομάδα έχει κρατήσει σε κάποιο επίπεδο στην άμυνά της τους Κροάτες σε χαμηλό σκορ, αλλά στην επίθεση δεν είναι αποτελεσματική. Άστοχος και ο Ρούντες εδώ. Ο Αντετοκούμπο θα μαζέψει. Η ελληνική ομάδα έχει 9 rebound έναντι 11 των Κροατών. Και τώρα ο Σλούκας απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Ο Σλούκας με τον Κουφό, ο Αντετοκούμπο, ο Κουφός είναι χαμηλά με τον Ζόριτς. Για τον Ζήση που είναι και πάλι αφύλακτο σε χρόνο 0. Rebound από τον Στίπτσεβιτς. Ο Σίμων στον ευνηδιασμό θα σουτάρει για 3. 11-18 από τον Σίμων που είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Λογικά η τελευταία επίθεση για την ελληνική ομάδα που βρίσκεται και πάλι στο μείον 7. Παρότι φαινόταν να ελέγχει την εξέλιξη του σκορ. Ζήσης για τον Πρίντεζη. Ο Κουφός θα μαζέψει, θα πετύχει το πρώτο του καλάθι. 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Δεν πρέπει να κάνουν σούτ οι Κροάτες. Ο Ζήσης έκανε φάουλ ευτυχώς χαμηλά. Είναι το τρίτο ομαδικό για την ελληνική ομάδα, άρα από πλάγια για τους Κροάτες. Η μετάδοση του σημερινού αγώνα είναι προσφορά του ΟΠΑΠ. Πάμε στοίχημα live σε κάθε λεπτό στις συναρπαστικές μάχες της ελληνικής ομάδας με ειδικά στοιχήματα. Θα επαναφέρει ο Στίπτσεβιτς από την πλάγια γραμμή για τον Χεζόνια. Η κατοχή για την ελληνική ομάδα, γιατί δεν την άγγιξε κανείς και μάλιστα έτρεξε και το χρονόμετρο και διαμαρτύρεται ο ελληνικός πάγκος. Πρέπει να γυρίσει στο 1-0-4, 1 δευτερόλεπτο και 4 δέκατα με κατοχή για την εθνική μας το χρονόμετρο, και έτσι γίνεται πράγματι. Ο Ζήσης επαναφέρει για τον Σλούκα. Το έχει ξανακάνει αυτό παραλίγο. Το έχει ξανακάνει πριν από 2 χρόνια σε ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Τουρκία με την Γαλατά. Και βρήκε τον στόχο και έστειλε το μάτς στην παράταση. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Και η κατοχή για την ελληνική ομάδα. Με τον Σλούκα και τον Ζήση. Να οργανώνουν την πρώτη μας επίθεση στο διάστημα αυτό. Ο Σλούκας που θα περάσει από το διπλό σκριν, υπάρχει φάουλ του Ζόριτς στον Κουφό και τον στέλνει στις βολές. Εδώ η ελληνική ομάδα επιχειρήσε να απεγκλωβίσει τον Σλούκα με 2 σκριν. Αρχικά με τον Πρίντεζη και στη συνέχεια με τον Κουφό. Και αυτό γιατί μέχρι στιγμής οι Κροάτες αποδεικνύονται εξαιρετικά διαβασμένοι στην άμυνα του pick and roll και πιέζουν με πολύ σωστές εξόδους των ψηλών την ελληνική περιφέρεια. Γι' αυτό άλλωστε και υστερούμε σε δημιουργία. Θυμίζω ότι στο χθεσινό παιχνίδι είχαμε ούτε λίγο ούτε πολύ 23 assist, 23 τελικές πάσεις δηλαδή. Σήμερα έχουμε μόλις 3. Ο Πρίντεζης εδώ σαν από μηχανής θεός θα πετύχει το καλάθι. Κερδίζουμε ένα έμεσο τρίποντο λοιπόν. 16-18 για την Κροατία πάντα το προβάδισμα όμως. Στίπτσεβιτς με τον Σλούκα. Πολύ μακριά ο Ζόριτς. Φάουλ από τον Ζήση στον Σίμων.
Δεύτερο φάουλ για τον Νίκο Ζήση. Να εδώ, ένας δεινόσαυρος των ευρωπαϊκών γηπέδων με τα 2 και 17 του. Ο Ζόριτς που τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε στη Φενέρμπαχτσέ και φέτος γύρισε στο Ζάγκρεπ, στην Τσεντεβίτα. Επιστροφή Σάριτς στην θέση του Ρούντες στον πάγκο. Και ο Χεζόνια για να περάσει στο παρκέ. Ο Ούκιτς τώρα παίζει με δύο playmaker και ένα διάριστο σχήμα του ο Περάσοβιτς, δηλαδή Ούκιτς, Στίπτσεβιτς και Σίμων. Και παίζει ο Σάριτς σε θέση 4. Σίμων εναντίον όλων. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, 4 πόντια από τον Κρόνισλαβ Σίμων, τον βλέπετε εδώ. Μετακόμισε από το Κούμπαν στο Μιλάνο φέτος για λογαριασμό του Ρέπεσα που ανέλαβε εκεί. Είναι ένα από τα αγαπητά του παιδιά ο Κρόνισλαβ Σίμων. Ο Ζήσης για τον Κουφό, rebound από τον ίδιο. Και πάλι η ελληνική ομάδα καταφέρνει και ανανεώνει την επίθεσή της. Ο Σλούκας που παίρνει το screen, Περπέρογλου για 3. Η ελληνική ομάδα δεν έχει εξωτερικό σούτ, αλλά έχει τεράστια δύναμη στο rebound με τον Κώστα Κουφό. 18-20 από τον Κουφό, που μέχρι στιγμής έχει στο παιχνίδι 5 πόντους και 6 rebounds. Ασφαλώς έδωσε μεγάλη πνοή στην εθνική μας ομάδα από την ώρα που μπήκε στο παρκέ. Ούκιτς υπό την πίεση του Κουφού αλλοιώνεται η προσπάθειά του, η μπάλα για την εθνική μας. Και οι δύο διαιτητές τελικά, ο Ζαμοίσκι και ο Χιμένε, δείχνουν ότι Έλληνας παίχτης είχε την τελευταία επαφή μαζί της και δίνει την μπάλα στους Κροάτες για 14 δευτερόλεπτα ακόμα. Σάριτς με τον Πρίντεζη. Κακή συνεννόηση. Η ελληνική ομάδα είναι αποτελεσματική στην άμυνά της αυτή την δεύτερη περίοδο και κερδίζει μία ακόμα κατοχή. Ενώ Αντετοκούμπο θα γυρίσει στην θέση του Πρίντεζη, που πρέπει βεβαίως να πάρει κάποιες ανάσες. Η σημερινή μετάδοση του Αντένα είναι προσφορά του ΟΠΑΠ. Πάμε στοίχημα live σε όλους τους αγώνες της διοργάνωσης με επιπλέον ειδικά στοιχήματα. Ο Ζήσης θα επαναφέρει για τον Σλούκα. Τώρα ο Αντετοκούμπο είναι σε θέση 4, ο Περπέρογλου σε θέση 3 και οι Κροάτες σε άμυνα ζώνης όπως βλέπετε. Ο Περπέρογλου αυτή τη φορά θα διεισδύσει. Ο Ζήσης ακροβολισμένος για 3 rebound από τον Ζόριτς. Η ελληνική ομάδα μέχρι στιγμής έχει μόλις 1 στα 7 τρίποντα, ενώ οι αντίπαλοι της έχουν 2 στα 8. Φάουλ από τον Σλούκα με στόχο να σταματήσει την ανάπτυξη του παιχνιδιού των Κροατών. Εδώ βλέπετε ίσως και βιαστική ενέργεια από τον Κώστα Σλούκα, γιατί οι Κροάτες έχουν ακόμα 17 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουν. 18-20 μετά από 12 λεπτά παιχνιδιού. Στίπτσεβιτς για τον Σίμων, παίζει με τον Ζόριτς. Θα πάει ο Αντετοκούμπο να καλύψει το ελληνικό καλάθι. Ο Ζόριτς θα προλάβει. Εξελίσσεται σε πονοκέφαλο για την ελληνική άμυνα. 18-22 από τον Ζόριτς, που μέχρι στιγμής έχει 4 πόντους και 4 rebounds. Ο Σλούκας υπό την πίεση του Σάριτς. Rebound από τους Κροάτες. Υπάρχει φάουλ από τον Ζόριτς όπως δείχνει ο Χιμένεθ, ο οποίος φαίνεται ότι κράτησε με τον αγώνα τον Κουφό. Δεύτερο ομαδικό των Κροατών σε αυτή την δεύτερη περίοδο. 2 έχει και η εθνική μας. Βλέπετε τον Ζόριτς που γκρινιάζει. Κοιτάξτε εδώ, βλέπετε πως κλειδώνει πράγματι τον αγώνα του Κουφού. Ο Ζόριτς θα καθίσει στον πάγκο γιατί έχει 2 φάουλ. Θα περάσει ο Τόμιτς που δεν έχει κανένα. Αμέσως επαναφέρει τον Μπουρούση ο Κατσικάρης. Προφανώς έχει ματσάρει, έχει ταιριάξει τα μαρκαρίσματα. Και όταν παίζει ο Τόμιτς στο παρκέ είναι ο Μπουρούσης, όταν παίζει ο Ζόριτς στο παρκέ είναι ο Κουφός, που φεύγει από τον αγώνα προς στιγμήν βεβαίως με 5 πόντους και 6 rebounds. Η επαναφορά από τον Σλούκα για τον Ζήση. Πάντα σε ζώνη η Κροατία. Περπέρογλου, Αντετοκούμπο προσποιείται και διεισδύει. Εξαιρετική ενέργεια από τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Όπως και οι Σκοπιανοί χτες, οι Κροάτες έχουν διαγνώσει το πρόβλημά μας στο μακρινό σούτ. Έτσι οχυρώνονται σε άμυνες ζώνης για να κλείσουν τους ψηλούς μας και να μας οδηγήσουν σε άστοχα σούτ. Αλλά εδώ με πολύ καθαρό μυαλό Αντετοκούμπο διεμβόλησε την αντίπαλη άμυνα και μείωσε σε 20-22. Ο Ούκιτς, ο Στίπτσεβιτς υπό την πίεση του Σλούκα δεν σουτάρει για 3. Καλή άμυνα και από τον Περπέρογλου.
Ένα δευτερόλεπτο για τον Σίμων. Απίθανο τρίποντο. Ο Σίμων, είπαμε, 25 και χτες και σήμερα οδηγεί την Κροατία. Εκ του ασφαλούς έχει πετύχει ήδη 8 πόντους. 20-25. Ο Σλούκας, ο Μπουρούσης, ζητάει χαμηλά για τον Ζήση. Ωραία η ενέργεια και πάλι η μπάλα να πηδά, φτάνει στα χέρια του Σάριτς. Φάουλ από τον Περπέρογλου που αποτρέπει τον κροατικό ευνηδιασμό. Τρίτο ομαδικό, επαναφέρει τον Σπανούλη ο Κατσικάρης. Η ελληνική ομάδα πρέπει να βρει περιφερειακό σουτ. Έχει 8 στα 27 σουτ μετά από 13,5 λεπτά παιχνιδιού και κυρίως απέναντι σε ζώνη έχει μόλις 1 στα 8 τρίποντα. Ο Στύψεβιτς θα επαναφέρει για τον Σάριτς. Πατώντας τη γραμμή, όχι. Για τρεις δείχνουν οι διαιτητές. Από τα χέρια του Τόμιτς η μπάλα εκτός παρκέ. Καθαρή φάση βλέπετε εδώ. Η συζήτηση του Σπανούλη με τον Τόμιτς. Ο Αντετοκούμπο είναι αυτός που θα επαναφέρει. Η ελληνική ομάδα στο μείον 5. Ο Περάσοβιτς επιμένει σε αυτή την ζώνη 3-2. Απέναντι στην ελληνική ομάδα, θυμίζω αυτό που λέγαμε και χθες, ότι η ζώνη σπάει με τους ψηλούς, γι' αυτό και τώρα η μπάλα πάει στον Μπουρούση για τον Σλούκα. Η μπάλα θα κυλήσει για τους Κροάτες εκτός αγωνιστικού χώρου. Βλέπετε εδώ τον Κώστα Σλούκα. Δεν είναι και εύκολο πράγμα απέναντι στα τεράστια χέρια των Κροατών για έναν περιφερειακό να φτάσει στο αντίπαλο καλάθι. Η ελληνική ομάδα έχει 2 λάθη, οι Κροάτες έχουν 3, αλλά η ελληνική ομάδα έχει και μόλις 3 τελικές πάσες μετά από 14 λεπτά παιχνιδιού. Ο Σάριτς με τον Αντετοκούμπο, φάουλ με τα χέρια δείχνει ο Χιμένεθ στον Γιάννη Αντετοκούμπο, τον βλέπετε εδώ. Πρώτο φάουλ για τον Αντετοκούμπο. Αυτός είναι ο Ντίνο Ράτζα που παρακολουθεί όπως και πολλοί άλλοι μεγάλοι Κροάτες παίκτες, το πρώην παίκτες στο τουρνουά. Εδώ οι Κροάτες κάνουν ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι και κερδίζει τώρα ο Σπανούλης. Το σκρίν από τον Μπουρούσο Περπέρογλου είναι εντελώς αφύλακτος. Η μπάλα στο σίδερο. Λούκας ευτυχώς ανανεώνει την ελληνική επίθεση. 1 στα 9 τρίποντα. Σπανούλης εναντίον όλων για τον Αντετοκούμπο που θα καρφώσει εντυπωσιακά. Πάρε βάλε από τον Σπανούλη, ο οποίος εκτός από τους 5 πόντους θα δώσει και την πρώτη του ασίστε μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. 22-25 η ελληνική ομάδα έχει, αν μη τι άλλο, ανάγκη αυτό το ομαδικό πνεύμα που την διακρίνει από το ξεκίνημα της προετοιμασίας στα φιλικά παιχνίδια. Ούκιτς με τον Μπουρούση. Έχει ξεχάσει η ελληνική άμυνα τον Σίμων που είναι εντελώς αφύλακτος και πάλι στους 5. Ο Σίμων είναι ένας τρομερός πονοκέφαλος για τον Κατσικάρη γιατί είναι και εξαιρετικά κινητικός εκτός από δεινό σουτέρ. Έχει 10 πόντους. Είναι ο μοναδικός στο παιχνίδι με διψήφιο αριθμό. Σπανούλης. Αντετοκούμπο. Και πάλι ο Σπανούλης. Για 3. Τα τρίποντα της ελληνικής ομάδας είναι 1 στα 10. Ο Κατσικάρης έχει σηκώσει τον καλάθι και ζητά και time out σε πρώτη ευκαιρία. Ο Τόμιτς διστάζει μπροστά από τον Μπουρούση και νομίζω ότι έκανε φάουλ, αλλά σε κάθε βήματα, συγγνώμη, αλλά σε κάθε περίπτωση αστόχησε και το παιχνίδι θα πάρει συνέχεια με κατοχή για την ελληνική ομάδα. Ο Περπέρογλου χαμηλά με τον Ούκιτς. Για τον Μπουρούση που θα τελειώσει τη φάση, ακυρώνει το time out ο Κατσικάρης και λογικά 24-27, έστω και με μεγάλο βαθμό δυσκολίας στην επίθεση, η ελληνική ομάδα καταφέρνει και διατηρεί μια επαφή στο σκορ. Σίμων με τον Σπανούλη, υπάρχει φάουλ εκεί από τον Τόμιτς, ο Στύψεβιτς για 3. Υπάρχει φάουλ από τον Περπέρογλου, δείχνει ο Χιμένεθ, αλλά αν δείτε πριν το screen που έκανε ο Τόμιτς πάνω στον Σπανούλη, βλέπετε εδώ που το δείχνει, υπάρχει καθαρό φάουλ. Εδώ κοιτάξτε πώς ακριβώς πετάει στο παρκέ ο Τόμιτς τον Σπανούλη. Φεύγει ο Στύψεβιτς και περνάει στο παρκέ ο Ντρέιπερ. Να εδώ η χαρακτηριστική κίνηση από τον Σπανούλη και το replay ούτως ή άλλως δικαιώνει την διαμαρτυρία του. Ο Τόμιτς θα πάρει θέση στις βολές για πρώτη φορά σήμερα.
24-28. Το επιμέρους σκορ της δεύτερης περίοδου είναι εξαιρετικά χαμηλό. 11-10 προηγείται η εθνική μας. Ο Μπουρούσης θα πάρει το δεύτερο rebound στο παιχνίδι. Η ελληνική ομάδα είναι στο μείον 4. Λιγότερο από 3,5 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Σπανούλης με αντίπαλο τον Νούκιτς. Ο Καλάθης εναντίον όλων. Αποτρέπει την προσπάθεια για λέει από Τόμιτς που βρίσκεται εκεί. Ο Μπουρούσης για τον Σλούκα. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα για σουτ. Rebound από τον Τόμιτς. Ο Σίμων. Υπάρχει φάουλ από τον Αντετοκούμπο. Πάνω στο τρέξιμο στον Σάριτς και γι' αυτό οι διαιτητές το καταλογίζουν, αλλά δεν βλέπουν πρόθεση και σωστά στον Έλληνα παίκτη. Κοιτάξτε εδώ, ο Σίμων είναι ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών για την Κροατία. Σκοράρει, δημιουργεί, αμήνεται, έχει βάλει σε τάξη στην κυριολεξία το παιχνίδι της Κροατίας. Είναι ένας δεύτερος playmaker μέσα στο παρκέ. Υπάρχει αλλαγή για την ελληνική ομάδα με τον Αντετοκούμπο να βρίσκεται στον πάγκο έχοντας ήδη 2 φάουλ. Στην θέση του πέρασε ο Καλάθης. Τώρα παίζουμε με 3 playmaker. Καλάθης, Λούκας και Σπανούλης και 2 ψηλούς τον Πρίντεζη που μπήκε στη θέση του Περπέρογλου και τον Μπουρούση. 24-29 από τον Ντάριο Σάριτς που έχει 5. Όσοι είναι και η διαφορά στο σκορ 24-30. Πάντα βλέπετε σε πλήρη ανάπτυξη τη ζώνη των Κροατών που έχει βραχυκυκλώσει στην κυριολεξία την ελληνική επίθεση. Ο Πρίντεζης με τον Τόμιτς, ο Καλάθης για 3. Συνεχίζεται το άστοχο σερί της ελληνικής ομάδας που έχει 1-11 τρίποντα και συνολικά 10 στα 33 σούτα. Από την άλλη πλευρά ο Σίμων είναι ασταμάτητος, έχει 13. Για πρώτη φορά η διαφορά στους 9, 24-33 για την Κροατία. Σε ένα παιχνίδι που εξελίσσεται εντελώς μονότονα, με την αδυναμία μας να πετύχουμε καλάθι μακριά από την αντίπαλη Στεφάνη. Ο Σίμων για τον Σάριτς, αμήνεται σωστά ο Πρίντεζης. Θα κλέψει ο Σλούκας, καλή συνεργασία για τον Σπανούλη με τον Σίμωνο Σπανούλης. Δεν θα χάσει βέβαια μια φάση που είναι εξαιρετικά συνηθισμένη για αυτόν. Time out, καλή ο Περάσοβιτς, 26-33, μικρόφωνο στην Αθήνα. Βασίλη. Ο Βότς Κατσικάρη ζήτησε από τους παίκτες να μην αφήνουν τους Κροάτες να τρέχουν στον εφημιασμό, γιατί έτσι βρίσκουν ρυθμό και στην επίθεση να περάσει μπάλα στο γέννη μπορούσε. Ο Καλάθης αποτρέπει προς στιγμήν τη διείσδυση του Σίμων. Ο Ντρέιπερ είναι αφύλακτος, επιχειρεί την διείσδυση και πάλι ο Σίμων για 3. Αυτή τη φορά κάνει airball για τον Σίμων. Αυτό ήταν το πρώτο του άστοχο στο παιχνίδι. Είχε 3-3 τρίποντα και 2-2 δίποντα. Η ελληνική ομάδα τώρα έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο. Φυσικά και επιμένει στην ζώνη ο Περάσοβιτς. Ο Μπουρούσης τώρα για τον Πρίντεζη χαμηλά. Δύσκολη ενέργεια μετά από πολλή ώρα και από πολλές προηγούμενες ατυχείς προσπάθειες. Η μπάλα αφού αναπηδά στη Στεφάνη καταλήγει μέσα σε αυτήν. 28-33 με αυτό το μικρό σερί 4-0 από την ελληνική ομάδα. Θα βγει από τα screen ο Ούκιτς τώρα με αντίπαλο τον Σλούκα. Εδώ χρειάζεται μια καλή άμυνα για να κλείσουμε την μέχρι στιγμής διαφορά εν ώψη του ημιχρόνου. Ο Μπουρούσης αμήνεται αποτελεσματικά και οι Κροάτες έχουν 6 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουν. Ο Χεζόνια, ένας ακόμα καλός σουτέρ, θα μπει στο παιχνίδι στη θέση του Σίμων που μπήκε, έκανε τη ζημιά για 14 λεπτά με 13 πόντους και 2 ασίστ και τώρα παίρνει ανάσες, τον βλέπετε εδώ, 30 ετών ο Κρούνοσλαβ Σίμων. Ούκιτς για 3 υπό την πίεση του Σλούκα, έρμπολ και πάλι ασυνήθιστα πράγματα και για τον Ούκιτς και για Κροάτη σουτέρ. Μπήκαμε μάλλον στο τελευταίο λεπτό. Η ελληνική ομάδα είναι στο μείον 5.
Ο Καλάθης για τον Σπανούλη. Γυρίσαν την άμυνά τους σε man-to-man για αυτό το τελευταίο λεπτό. Οι Κροάτες. Ο Σπανούλης παίζει με τον Μπουρούση εναντίον όλων. Rebound από τον Draper. Λογικά από μία επίθεση για κάθε ομάδα μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου 20 λεπτού. Χεζόνια για τον Νούκιτς. Για τον Τόμιτς εξαιρετική άμυνα από τον Πρίντεζη. 3 εναντίον 2 στον ευνηδιασμό. Ο Καλάθης δεν καταφέρνει να βρει τον δρόμο για το αντίπαλο Καλάθη, αλλά η ελληνική ομάδα έχει 19 δευτερόλεπτα και ο Κατσικάρης καλεί time out. Ο Ρούντες έχει μπει στην θέση του Σάριτς, τον οποίο προσπαθεί να προφυλάξει ο Περάσοβιτς από το τρίτο του προσωπικό φάουλ. Και τώρα ο Καλάθης τον έχει αναλάβει ο Χεζόνια, πολύ ψηλότερός του. Ο Καλάθης που θα παίξει με τον Μπουρούση, όλοι επάνω του. Η μπάλα θα φτάσει στον Μπουρούση με αντίπαλο τον Τόμιτς. Ο Μπουρούσης θα κάνει βήματα όπως δείχνουν οι διαιτητές στα 6 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι το 5ο λάθος της ελληνικής ομάδας. Και τώρα έχουμε time out από την άλλη πλευρά, από τον Περάσοβιτς για τα τελευταία 6 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα της δεύτερης περίοδου. Είμαστε στο μείον 5 με πενιχρή επιθετική παρουσία και συγκομιδή, μόλις 28 πόντους με 12 στα 37 σουτ συνολικά και μόλις 1 στα 11 τρίποντα, και με τον Κατσικάρη να έχει δοκιμάσει πάρα πολλά σχήματα αλλά όχι τον Παπα-Νικολάου μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο. Βλέπετε εδώ τον πάγκο της ελληνικής ομάδας που έχασε την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο το σκορ, το οποίο έφτασε και στους 9 υπέρ των Κροατών πριν από λίγο, 24-33. Η ελληνική ομάδα που παίζει εδώ στο Ζάγκρεπ με την διοργανώτρια, με μια πολύ δυνατή ομάδα, με μια ταλαντούχο και πρικισμένη ομάδα με μεγάλο ρόστερ, έχει δεχθεί μόλις 33 πόντους σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και δεν καταφέρνει να βρει ρυθμό στο παιχνίδι. Ο Αντετοκούμπο έχει περάσει στο παρκέ για αυτή την τελευταία άμυνα. Ο Χεζόνι είναι αυτός που λογικά θα ολοκληρώσει. Πάει στο ένας εναντίον ενός. Ευτυχώς δεν υπάρχει καλάθι και οι δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια με τους Κροάτες να προηγούνται 33-28 μετά τα πρώτα 20 λεπτά. Ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς από ελληνικής πλευράς. Κουφός, Πρίντεζης, Καλάθης, Αντετοκούμπο και Σπανούλης. Ο Κουφός, ο οποίος έκανε πολύ καλό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Στα μόλις 5 λεπτά που χρησιμοποιήθηκε, πέτυχε 5 πόντους και πήρε και 6 rebounds. Προφανώς ο Κατσικάρης τον κράτησε εκτός για λόγους τακτικής. Ο Τόμιτς για τον Χεζόνια που τον έχει αναλάβει ο Αντετοκούμπο. Ο Ντρέιπερ τώρα που θα ξεφύγει από την επιτήρηση του Σπανούλη. Rebound πολύ ψηλά από τον Αντετοκούμπο και η μπάλα τώρα στον Καλάθη. Ο Αντετοκούμπο χαμηλά με τρεις παίκτες που έπαιζαν στο NBA πέρσι η ελληνική ομάδα σε αυτό το σχήμα. Κουφό, Καλάθη και Αντετοκούμπο. Ο Κουφός κάνει βήματα και τα βλέπουν οι διαιτητές. Αμύνθηκε αποτελεσματικά ο Τόμιτς σε αυτή την πρώτη επίθεση της ελληνικής ομάδας. Βλέπετε εδώ και τον προπονητή της εθνικής. Εδώ κοιτάξτε την τελευταία φάση πώς αλλάζει τα σταθερά του πόδια ο Κουφός υπό την πίεση του Τόμιτς. Ο Ντρέιπερ με τον Σάριτς και τώρα ο Ούκιτς. Ντρέιπερ χαμηλά για τον Σάριτς με αντίπαλο τον Αντετοκούμπο. Προσπαθεί να πάρει πλάτη. Δεν είναι πιο ψηλός αλλά είναι πιο δυνατός. Εδώ η τύχη του χαμογελάει και η διαφορά φτάνει τους 7. 28-35 με τον Ντάριο Σάριτς που έχει 8 και είναι ο δεύτερος σκόρερ της Κροατίας μετά τον Σίμον που έχει 13. Ο Καλάθης με τον Σπανούλη. Για τον Κουφό, ωραίο pick and roll, αποτελεσματικό. Για πρώτη φορά η ελληνική ομάδα καταφέρνει να βγάλει στο παρκέ αυτά που μας έδειχνε τόσο καιρό στα φιλικά και τις προπονήσεις. 30-35 με τον Κουφό να έχει 7 και μαζί με τον Σπανούλη να είναι η πρώτη σκόρερ της ελληνικής ομάδας. Ούκιτς, ο Τόμιτς, δύσκολη ενέργεια μπροστά από τα τεράστια χέρια του Αντετοκούμπο αλλά εκμεταλλεύεται τον σωματικό του όγκο και τελειώνει τη φάση. Ο Αντετοκούμπο. Φάουλ από τον Draper.
Νάτος εδώ. Το 2011 έκανε τεράστια χρονιά στην Τσεντεβίτα. Πολυτιμότερος παίχτης στο Eurocup. Και αμέσως οι Κροάτες του έδωσαν διαβατήριο για να παίξει ως naturalizer στην εθνική τους. Και έπαιξε και στα προηγούμενα δύο Ευρωμπάσκετ. Μόνο στο περσινό παγκόσμιο έπαιξε ο Λαφαγιέτ. Κουφός εναντίον όλων. Για τον καλάθι κρατάει την κατοχή για την ελληνική ομάδα. Έχουμε 5 δευτερόλεπτα για να σουτάρουμε. Ο Ντρέιπερ κλέβει με εντυπωσιακό τρόπο την μπάλα μέσα από τα χέρια του καλάθι που υπερέβαλε στην τρίπλα. Ούκιτς. Ο Χεζόνια με τον Αντετοκούμπο. Η ελληνική ομάδα έχει καταφέρει να σταματήσει συγκεκριμένους Κροάτες, αλλά όχι τον Σάριτς που φτάνει τους 11 και τον Σίμων που έχουν πετύχει μαζί 24 από τους 40 της Κροατίας και έτσι καθώς η διαφορά εκτοξεύεται για πρώτη φορά στους 10 έχουμε time out. Και απέσυρε τον Κουφό με τον Σπανούλη, αλλά η ελληνική ομάδα παίζει μονοδιάστατα, προσπαθεί λόγω της αφλογιστίας από την περιφέρεια να βρει τους ψηλούς τους οποίους κλείνουν όλοι οι Κροάτες και δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Πρίντεζης για τρεις επιτέλους. Καιρός ήτανε μετά από εκείνο το μακρινό τρίποντο του Σπανούλη και αφού στη συνέχεια αστοχήσαμε σε 7 συνεχόμενα τρίποντα, ο Πρίντεζης δίνει μεγάλη ανάσα στην ελληνική ομάδα όπως και τώρα με την άμυνά του και αυτό το κάρφωμα ο Πρίντεζης με τον Αντετοκούμπο εδώ σφραγίσουν τις δύο τελευταίες φάσεις. 35-40 η ελληνική ομάδα μέσα σε 20 δευτερόλεπτα γυρίζει το momentum του παιχνιδιού. Κοιτάξτε εδώ τον Πρίντεζη, time out από τον Περάσοβιτς. Και πριν το συνειδητοποιήσουν και οι Κροάτες αυτό με 5 συνεχόμενους πόντους του Πρίντεζη, μείωσε σε 35-40 και εξακολουθεί να πιέζει τους Κροάτες. Λέγαμε ότι παίζει μονοδιάστατα και είδατε ότι μόλις ξέφυγε από αυτό το μονοδιάστατο, δηλαδή ευστόχησε επιτέλους ένα τρίποντο και στη συνέχεια έπαιξε μια zone press και έκλεψε την μπάλα. Άλλαξε άρδινη η εικόνα του παιχνιδιού και κυρίως βελτιώθηκε ο ψυχισμός των παιχτών, γιατί αυτά χρειάζονται για να ενθουσιαστούν οι παίκτες και να ανέβει η ποιότητα του παιχνιδιού, να ανέβει ο ρυθμός, να βελτιωθούν οι επιλογές και να καθαρίσει λίγο το μυαλό. Εδώ πάλι η Εθνική αμύθηκε σε ζον πρες, αλλά έκανε φάουλο Αντετοκούμπο και είναι το τρίτο του αυτό. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα για την ελληνική ομάδα, Βασίλη. Συνεχίζουμε πιεστικά, παίζουμε με καρδιά και δεν φοβόμαστε να κάνουμε φάουλο. Αυτή ήταν η οδηγή του Φώτη Κατσικάρη του Διεθνής. 35-46 και 55 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Για να δούμε. Ο Ντρέιπερ με αντίπαλο τον Καλάθι. Ο Τόμιτς. Θα βγει από τα σκρίνα ο Ούκιτς με αντίπαλο τον Ζήση τώρα. Ο Ούκιτς για 3. 35-43. Οι Κροάτες έχουν βρει λύσεις. Άλλωστε είναι μέτρε του μακρινού σουτ παραδοσιακά. Έχουν βρει λύσεις από τα 6.75. Έχουν 6 στα 16. Η ελληνική ομάδα έχει 2 στα 12. Πρίντεζης για τον Ζήση. Καλάθης αφύλακτος από την αδύνατη πλευρά. Ο Αντετοκούμπο για 3 δεν μπορεί να απαντήσει. Rebound από τον Ντρέιπερ, φεύγει στον εκνευριασμό ο Χεζόνια. Τέταρτο φάουλ του Αντετοκούμπο. Το πρώτο πραγματικό σοβαρό πρόβλημα για τον Κατσικάρη. 14 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Και τώρα μετά από 24 λεπτά είναι η ώρα του Παπανικολάου να περάσει στο παιχνίδι. Ο Αντετοκούμπο με 16 λεπτά να απομένουν θα καθίσει υποχρεωτικά στον πάγκο. Για να δούμε τώρα τι θα αλλάξει στην ισορροπία της ελληνικής ομάδας. Ο Παπανικολάου είναι ένας παίκτης που μπορεί να βάλει ενέργεια, να βάλει μακρινό σούτ, να πηδήσει στο rebound και αναλαμβάνει τον Χεζόνια με την είσοδό του στο παιχνίδι. Ο Τόμιτς για τον Ούκιτς. Εκπληκτικό στοπ πολύ ψηλά από τον Μπουρούση. Η μπάλα στον Ζήση. Κατοχή για την ελληνική ομάδα που είναι όμως το μείον 8. Ζήσης, ωραίο καλάθι από τον Νίκο Ζήση που πιάνει στον ύπνο τους Κροάτες. Το πρώτο του στο παιχνίδι μέχρι στιγμής ο Ζήσης είχε 0-3 τρίποντα και συνολικά 0-4 σουτ. Ούκιτς, Ντρέιπερ, ο Σάριτς είναι αφύλακτος και θέλει προσοχή γιατί είναι σε καλή μέρα. Ο Πρίντεζης του κλείνει την διείσδυση προς το ελληνικό καλάθι. Ο Ντρέιπερ, Χεζόνια για 3. 37-46 από τον Χεζόνια. Βομβαρδίζουν οι Κροάτες στο ελληνικό καλάθι από μακρινή απόσταση. Το 7ο τρίποντο του στο παιχνίδι, εκεί δηλαδή που υστερεί η ελληνική ομάδα, οι Κροάτες βρίσκουν τρόπο να διευρύνουν τη διαφορά. Ομαδικό φάουλ υπαριθμών 2 στην τρίτη περίοδο για την Κροατία.
Φεύγει ο Ούκιτς, επιστρέφει ο Σίμων που είναι πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού με 13. Μπαίνει στο παιχνίδι και ο Σπανούλης στη θέση του Καλάφη που δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει ρυθμό και να μπει στο πνεύμα του παιχνιδιού. Ο Ζήσης με τον Σπανούλη που τον ανέλαβε ο Ντρέιπερ απόντος του Ούκιτς, ο Παπα-Νικολάου. Ο Σπανούλης με τον Μπουρούση. Παπα-Νικολάου αφύλακτος. Ο Ζήσης στη διείσδυση. Υπάρχει φάουλ από το Σίμων. Στο ξεκίνημα, αλλά καλά έκαναν και δεν το έδωσαν οι διαιτητές γιατί τελείωσε τη φάση ο Ζήσης. Ο οποίος έχει 4 συνεχόμενους πόντους. 39-46. Μπαίνουμε στο δεύτερο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Τόμιτς. Για τον Σίμων, χαμηλά δεν μπορεί να τον φυλάξει ο Μπουρούσης, είναι πιο γρήγορος ο Κροάτης. Θα κάνει φάουλ ο Μπουρούσης, είναι το πρώτο του στο παιχνίδι. Νάτος εδώ, ο Γιάννης Μπουρούσης. 5 πόντους και 4 rebounds μέχρι στιγμής από τον Γιάννη Μπουρούση. Ο Σίμων, όπως βλέπετε, αναλαμβάνει και καθήκοντα playmaker όταν χρειαστεί αυτό. Υπάρχει φάουλ από τον Μπουρούση χαμηλά. Οι Κροάτες θα επαναφέρουν από την πλάγια γραμμή. Εδώ βλέπετε τον Σπανούλη που τα λέει με τον Ζαμοίσκι. Το φάουλ χρώθηκε στον Σπανούλη τελικά και η κάτω κάμερα ήταν πιο διαφωτιστική. Για τρεις και πάλι από τον Χεζόνια. Η διαφορά και πάλι στους 10. 39-49 από έναν εξαιρετικά ταλαντούχο παίκτη που είναι επαγγελματίας από 14 ετών από το 2009 και τον είχε βρει μικρό η Μπαρτσελόνα και τον είχε υπογράψει μέχρι να μπει φέτος στον draft και να φύγει για το Ορλάντο. Να σκεφτείτε ότι είχε πληρώσει τότε 150.000 ευρώ για να τον πάρει η Μπαρτσελόνα. Φαινόταν από πολύ νωρίς ότι επρόκειτο περί ενός ακατέργαστου διαμαντιού και τώρα το βλέπουμε πως ο Χεζόνια με δύο συνεχόμενα τρίποντα ξεσηκώνει την εξέδρα στην αρένα του Ζάγκρεπ. Ο Ζήσης για τον Μπουρούση. Σπανούλης εναντίον όλων. Η μπάλα θα φτάσει. Δεν θα φτάσει σε κανέναν, αλλά θα κυλήσει εκτός παρκέ για την ελληνική ομάδα, καθώς ο τελευταίος που την ακούμπησε ήταν ο Χεζόνια. Η ελληνική ομάδα εξακολουθεί να έχει δυσκολίες στην επίθεση. Ο Σπανούλης, ο Ντρέιπερ κάνει φάουλ. Αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό για τους Κροάτες, αλλά τόσα έχει και η εθνική μας, εφ'εξής βολές και για τους δύο. Ο Στίπτσεβιτς θα επιστρέψει στο παρκέ στη θέση του Ντρέιπερ. Ο οποίος έκανε το τρίτο του φάουλ μέχρι στιγμής. Τα προβλήματα είναι για τον Αντετοκούμπο που έχει 4 και για τον Ντρέιπερ που έχει 3. Ο Σπανούλης για τον Ζήση. Ο Μπουρούσης και πάλι ο Ζήσης. Έχουμε 7 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουμε. Πρίντεζης, ο Σπανούλης. Ο Ζήσης είναι αφύλακτος για 3. Rebound από τον Πρίντεζη. Σαν από μηχανίστε ώστε θα χάσει το καλάθι όπως και το follow του Μπουρούση. Δεν βρίσκει το στόχο. Η μπάλα στα χέρια του Σίμων. Πάντα στο μείον 10 η ελληνική ομάδα. 39-49. Χεζόνια, νέο τρίποντο. Rebound από τον Σπανούλη αυτή τη φορά. Ο Σπανούλης για τον Μπουρούση. Θα κάνει το lay-up, συνεργάζεται υποδειγματικά με τον Σπανούλη για πολλωστή φορά σήμερα. 41-49. Να εδώ ο Μπουρούσης. Ο Στίπτσεβιτς για τον Χεζόνια. Φάουλ από τον Ζήση. Δείχνει ο Ζαμοίσκι. Το παιχνίδι δεν έχει κριθεί σε καμία περίπτωση. Απομένουν ακόμα 13 λεπτά παιχνιδιού. Τρίτο φάουλ από τον Ζήση. Δεύτερος πονοκέφαλος με τα φάουλ για τον Κατσικάρη. Επαναλαμβάνω το παιχνίδι.
παιχνίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχει 13 λεπτά και 1 στους 8. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ρυθμό στην επίθεση, αλλά πέραν αυτού μένουμε κοντά στο σκορ. Και προφανώς όσο πιο πολύ πιστεύουμε στο θετικό αποτέλεσμα, τόσο πιο πολύ θα ακολουθούμε και τους Κροάτες μέχρι να βρούμε ένα καλό διάστημα και ένα καλό ξέσπασμα. 41-50 από τον Σίμων που πετυχαίνει τον πρώτο του πόντο στην τρίτη περίοδο. Και έχει 14 συνολικά. Για τρίτη φορά οι Κροάτες στους 10. Και τώρα σε ζώνη και πάλι. Ο Πρίντεζης για τον Παπα-Νικολάου, ο Μπουρούσης με τον Ζόριτς που γύρισε στο παρκέ. Παπα-Νικολάου για 3. Rebound από τον Ούκιτς. Η ελληνική ομάδα έχει 2 στα 14 τρίποντα. Ο Ζόριτς μπερδεύεται για το Σίμων, αλλά με το Σίμων, αλλά διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Rebound από τον Μπουρούση και τώρα Σπανούλης. Ζήσεις για τον Σπανούλη, έχουμε χρόνο ακόμα. Εξαιρετική ασίστα από τον Σπανούλη, πρώτο καλάθι στο παιχνίδι από τον Παπα-Νικολάου, τον βλέπετε εδώ. 43-51. Σάριτς. Ο Σίμων θα συνεργαστεί με τον Ζόριτς που βρίσκεται με τον πολύ κοντύτερό του Παπα-Νικολάου που αναγκάζεται να του κάνει φάουλ μπροστά στον Χιμένεθ. Έγιναν αλλαγές στα μαρκαρίσματα και κοιτάξτε τώρα τον Ζόριτς, τον 2-17 απέναντι στον Παπα-Νικολάου κοντά στο ελληνικό καλάθι. Πρώτο φάουλ του Παπα-Νικολάου, βολές για τους Κροάτες. Ξανά ο Σλούκας θα περάσει στο παρκέ, όπως και ο Ρούντες. Κοντένει και πάλι η ελληνική ομάδα με 3 playmaker ουσιαστικά. Σπανούλη, Ζήση και Σλούκα για την Κροατία. Περνάει ο Ρούντες στη θέση του Σάριτς. Και εδώ έχουμε 3 χειριστές με τον Στίπτσεβιτς, τον Ούκιτς και τον Σίμων. Τρία-52 από τον Ζόριτς που έχει 5. Και τώρα 6. Οι Κροάτες έχουν 9 στις 10 βολές, εμείς μόλις 3 στις 5. Ο Μπουρούσης θα γυρίσει για λίγο στον πάγκο, πέρασε στη θέση του ο Κουφός. Σπανούλης που προσπαθεί να διεμβολήσει την ζώνη. Πρίντεζης, Ζήσης για το Σπανούλη. Θα αλλοιωθεί η προσπάθειά του από τον Ζόριτς, αλλά με φάουλ για 3 βολές, όπως δείχνει ο Λότερ Μόζερ. Βλέπετε εδώ το Σπανούλη που πρόλαβε να πάρει θέση και να σουτάρει ώστε να χρεώσει με φάουλ. Κοιτάξτε εδώ πως πέφτει πάνω του ο Ζόριτς. Καϊμακόγλου στο παρκέ για πρώτη φορά σήμερα στη θέση του Πρίντεζη. Εξαντλεί όλες του τις εναλλακτικές ο Κατσικάρης για να βρει ένα σχήμα αποτελεσματικό κυρίως στην επίθεση. 43-53, 95 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Λότερ Μόζερ ζητά από τον Σπανούλη να βγει από το παρκέ. Πρέπει να έχει ματώσει για να συμβεί αυτό. Ο Μάτζαρης θα μπει στο παιχνίδι. Σε αντίθετη περίπτωση οι κανονισμοί δεν προβλέπουν κάτι τέτοιο. Βλέπετε εδώ τον Σπανούλη που δυσφορεί και διαφωνεί με την απόφαση του Γερμανού. Για να δούμε.
Πραγματικά τι τέτοιο ισχύει. Ο Μάντζαρης που μπήκε μέσα και βάσει κανονισμών εκείνος θα εκτελέσει τις βολές. Είναι εξαιρετικά ψύχρεμος. Έτσι λοιπόν μειώνει 46-53. Ο Σπανούλης είναι ήδη στη γραμματεία πάντως για να επιστρέψει σε πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι. Ο Ούκιτς για τον Σίμον. Ο Κουφός μένει μπροστά και βεβαίως τελειώνει τη φάση ο Ζόριτς, γιατί δεν κάλυψε κανείς στην περιστροφή της ελληνικής άμυνας την πάσα προς τον ψηλό. Αυτή ήταν μια αναποτελεσματική άμυνα απέναντι στο pick and roll των Κροατών. Έτσι λοιπόν η διαφορά και πάλι στους 9. Ο Κουφός όμως ουσιαστικά διορθώνει το προηγούμενο λάθος του με ένα δίποντο. 48-55 από τον Κώστα Κουφό, ο οποίος έχει 9. Μαζί με τον Πρίντεζη, αυτή είναι η πρώτη σκόρερ της ελληνικής ομάδας. Ο Σίμων με τον Μάντζαρη. Rebound από τον Κουφό. Ο Ζήσης στον ευνηδιασμό. Έχουν γυρίσει 4 Κροάτες. Παίζει με τον Κουφό ο Ζήσης. Πανέξυπνα. Καλάθι όχι, αλλά φάουλ ναι. Εδώ δεν ήταν τυχερός ο Ζήσης, αλλά δεν θυμάμαι τον αριθμό των σουτ των παικτών της ελληνικής ομάδας που η μπάλα έχει αναπηδήσει στη Στεφάνη και έχει κυλήσει έξω από αυτήν στο σημερινό παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση ο Ζήσης θα εκτελέσει βολές. Ο Σάριτς επιστρέφει στη θέση του Ρούντες, καθώς η ελληνική ομάδα έχει την ευκαιρία, αν ευστοχήσει ο Ζήσης, να μειώσει και πάλι στους 5, 38 και 3 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Εδώ είδατε την προηγούμενη φάση με το καλάθι του Ζόριτς και την αργή κίνηση της ελληνικής άμυνας. Η πόντη του Ζήση είναι 5. Rebound από τον Ούκιτς, οι 10 πόντοι έχουν γίνει 6. Πρέπει τώρα η ελληνική ομάδα να αμυνθεί αποτελεσματικά και φυσικά έχει και μία επίθεση στη διάθεσή της. Ο Ούκιτς με τον Ζήση. Βγαίνει να καλύψει και ο Κουφός ψηλά. Τώρα έχουν μείνει ο Ζόριτς με το Ζήση χαμηλά στο ελληνικό καλάθι. Ευτυχώς ο Ζήση, δυστυχώς μάλλον, ο Ούκιτς κάνει ένα εντυπωσιακό καλάθι απέναντι στον Κουφό. Πάνω που λέγαμε ότι ευτυχώς για την ελληνική άμυνα δεν διάβασε το μίσμα του Ζόριτς με τον Ζήση, αλλά τέλειωσε αυτό στη φάση. Ο Ζήσης για τον Κουφό θα απαντήσει. Σε χρόνο 0 η ελληνική ομάδα πάει στον πάγκο με μείον 6, 51-57. Είμαστε ακόμα ζωντανοί, μικρόφωνο στην Αθήνα. Σωστά το είπε, γιατί δεχτήκαμε 24 πόντους στην τρίτη περίοδο, αλλά σε κάθε περίπτωση η είδηση είναι ότι έχουμε καταφέρει και βρίσκουμε πολύ πιο εύκολα το αντίπαλο καλάθι. Ζήσης, Μάτζαρης, Καϊμακόγλου, Κουφός και Σλούκας είναι η ελληνική πεντάδα σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Νομίζω είναι ένα σχήμα που δεν έχουμε ξαναδεί καθόλου, ούτε καν στα φιλικά. Αλλά να δούμε, γιατί καμιά φορά οι εμπνεύσεις των προπονητών αποδίδουν. Εδώ πάντως οι Κροάτες θα κλέψουν και τώρα ο Ούκιτς. Εναντίον όλων υπάρχει φάουλ με το οποίο οι διαιτητές χρώνουν τον Σλούκα στην προσπάθεια του Ούκιτς για σούτ και τον στέλνουν στις βολές. Το φάουλ αυτό για τον Σλούκα είναι το δεύτερό του στο παιχνίδι. Και ο Ρόκο Λένι Ούκιτς ετοιμάζεται να εκτελέσει βολές. Ο Ούκιτς που βρίσκεται βέβαια στη δύση της καριέρας του, αλλά έχοντας κάνει εκπληκτικά πράγματα σε αυτήν, ενδεχομένως και η εθνική να είναι αυτή που τον κρατά ακόμα σε υψηλό επίπεδο. Ένας παίχτης που βασανίστηκε πολύ από τραυματισμούς, αλλά με τρομερό ταλέντο. Μόνιμα στην Εθνική Κροατίας από το 2005 και αρχηγός της από το 2010. Είναι ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία της. Αυτός είναι ο μεγάλος απών του παιχνιδιού, ο Μπόγιαν Μπογδάνοβιτς. Χθες έπεσε εξαιρετικά άτσαλα και πραγματικά θορύβησε τους πάντες εδώ. Έπεσε με το κεφάλι κάτω από το καλάθι των Σλοβαίνων. 51-59.
Ο Ζήσης, ωραία διείσδυση με τη μεγάλη του εμπειρία. Τελειώνει τη φάση. 53-59 από τον Ζήση που σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο έχει δώσει πολλές λύσεις στην ελληνική ομάδα με 7 πόντους και 4 ασίστ. Ο Σάριτς για τον Νούκιτς. Ο Ντρέιπερ που επέστρεψε. Ο Καϊμακόγλου προσπαθεί να αποτρέψει την πάσα προς τον Σάριτς. Ευτυχώς ο Ζόριτς από μια θέση ασυνήθιστη για αυτόν. Ο Σλούκας θα μαζέψει. Παρακινδυνευμένη ενέργεια και κάνει το λάθος ο Σλούκας. Φάουλ από τον Κουφό. Στον Σίμον. Εδώ βλέπετε τον Κουφό που προσπάθησε να αποτρέψει τον ευνηδιασμό. Κοιτάξτε εδώ, εδώ οι διαιτές μας κάνουν και ένα δωράκι βέβαια, γιατί και αντιαθλητικό να το έδιναν μακριά από την μπάλα, κανείς δεν θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί. Είμαστε στο μείον 6, η κατοχή της μπάλας για τους Κροάτες από την πλάγια γραμμή, 8:49 για το τέλος. Ζωντανή μετάδοση του Αντένα από την Αρένα Ζάγκρεπ, προσφορά του ΟΠΑΠ. Ο Σίμον για τον Ζόριτς. Ο Σάριτς για τον Νούκιτς. Θα καλύψει ο Ζήσης. Ο Σίμον θα κοπεί από τον Κουφό. Η μπάλα στον Καϊμακόγλου. Η ελληνική ομάδα παίζει καλύτερη άμυνα σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Φάουλ από τον Ούκιτς. Το πρώτο ομαδικό των Κροατών στην τέταρτη περίοδο. Δύο έχει η ελληνική ομάδα. Ο Χεζόνια θα επιστρέψει στο παρκέ. Ο Χεζόνια που έχει 6 πόντους με 2 στα 5 τρίποντα και τα 2 στην τρίτη περίοδο στη θέση του Σίμον. Ξυλώνουν περισσότερο οι Κροάτες με 3 τον Χεζόνια και 4 τον Σάριτς τώρα. Και με τον Ζήση να επαναφέρει. Ο Σπανούλης είναι στο παρκέ για την ελληνική ομάδα. Στη θέση του Μάτζαρη. Σπανούλης εναντίον όλων. Οι διαιτητές δεν βλέπουν παράβαση. Και το παιχνίδι συνεχίζεται με το rebound από τον Χεζόνια και τον Νούκιτς τώρα για τον Ντρέιπερ. Σάριτς, υπάρχει φάουλ χαμηλά. Δεν μετράει το καλάθι. Σωστά δείχνει ο Ζαμοίσκι. Ακόμα ήταν στην τρίπλα ο Σάριτς όταν ξεκίνησε την κίνηση και του έγινε το φάουλ. Κοιτάξτε εδώ, σκάει την μπάλα, εδώ είναι το φάουλ. Μετά την πιάνει και απογειώνεται προς το ελληνικό καλάθι. Κοιτάξτε, έχει γίνει φάουλ από τον Σλούκα. Τα φάουλ της Εθνικής είναι 3, των Κροατών είναι 1. 3 φάουλ για τον Σλούκα, 3 για τον Ζήση, 4 για τον Αντετοκούμπο μέχρι στιγμής. Ούκιτς. Δεν πάει κοντά του ο Κουφός, ο οποίος διάβασε τη φάση ως πάσα προς τον Ζόριτς, αλλά ο Ούκιτς είναι εξαιρετικά έμπειρος. 53-61 από τον Ούκιτς που έχει 4 πόντους σε αυτή την περίοδο και δίνει ανάσα στην επίθεση της Κροατίας. Ο Ζήσης για τον Κουφό, το στόπα από τον Σάριτς πολύ ψηλά. Καϊμακόγλου διατηρεί την κατοχή. Έχουμε 5 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουμε. Ο Σπανούλης για 3 από το πουθενά. Μεγάλο καλάθι από το Σπανούλη. 56-61. Για τρίτη φορά μειώνουμε στους 5 από τον Σπανούλη, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει πετύχει 2 τρίποντα και δέχει 10 πόντους. Σάριτς με τον Καϊμακόγλου. Πολύ δύσκολη δουλειά για τον Έλληνα παίκτη. Ο Ούκιτς για 3. Να πάρουμε το rebound. Το παίρνει ο Κουφός. Η μπάλα στον Σλούκα. Τώρα χρειάζεται ψυχραιμία και ηρεμία. Όσο πλησιάζουμε στο σκορ, το πρόβλημα μετατίθεται στους γηπεδούχους. Ο Σπανούλης για τον Κουφό. Παραλίγο να χαθεί ο έλεγχος. Ο Κουφός προσπαθεί και πάλι. Σπανούλης και πάλι για 3. Η μπάλα στο σίδερο. Rebound από τον Σάριτς. Γίνονται ομοιρικές μάχες κάτω από τα δύο καλάθια. Οι Κροάτες είναι στο συν 5. Φάουλ από τον Κουφό στο κέντρο. Δεν χρειαζόταν για τον Κουφό. Αυτό είναι το δεύτερο φάουλ. Η ελληνική ομάδα συμπληρώνει 4. Και από εδώ και πέρα οι Κροάτες έχουν βολές. Ο Μπουρούσης στη θέση του Κουφού που έχει ανάγκη ασφαλώς από ξεκούραση. 6:43 για το τέλος. Ένα στοιχείο που θα παίξει ρόλο μέχρι το φινάλε. Είναι το γεγονός ότι οι Κροάτες μέχρι τώρα έχουν, από εδώ και πέρα μάλλον, αποκτούν το δικαίωμα βολών, ενώ έχουν μέχρι τώρα μόλις ένα ομαδικό. Ο Ούκιτς παίζει με τον Ζόριτς.
Κοιτάξτε πόση διαφορά ύψους έχει με τον Ζήση. Ευτυχώς δεν πάει κοντά στο ελληνικό καλάθι. Δεύτερη φορά που κάνει λανθασμένη επιλογή ο Ζόριτς. Και η μπάλα σε ελληνικά χέρια με τον Ζήση. Ευκαιρία να πάμε και πάλι τη διαφορά στο σούτ. Ο Σπανούλης θα σουτάρει για τρεις. Υπάρχει φάουλ από τον Ούκιτς που στέλνει τον Βασίλη Σπανούλη στις βολές, ενώ ο Ούκιτς γκρινιάζει και φλερτάρει με την τεχνική ποινή. Το φάουλ για τον Ούκιτς είναι το τέταρτο, προβλήματα και για τον Περάσοβιτς. Κοιτάξτε εδώ, με το δεξί χέρι ο Ούκιτς βρίσκει το αριστερό χέρι του Σπανούλη. Κοιτάξτε ξανά, να το εδώ. Καθαρή φάση. Εδώ με τον Σπανούλη που έχει 10 και είναι ο δεύτερος σκόρερ της ελληνικής ομάδας μετά τον Κουφό που έχει 11 στις βολές. Ευκαιρία να μειώσουμε στους 2. Τρεις στις 4 από τον Σπανούλη. Τέσσερις στις 5, ο Σπανούλης έχει 12. Και ένα τώρα 13 η ελληνική ομάδα με υπερπροσπάθεια από το μείον 10. Στο μείον 2, 59-61. Αλλαγές για τον Περάσοβιτς. Επιστρέφουν ο Σίμων και ο Τόμιτς στον πάγκο. Ο Ούκιτς που έχει 4 φάουλ και ο Ζόριτς. Η ελληνική ομάδα με το σχήμα που γύρισε το παιχνίδι σε αυτά τα τελευταία 2 λεπτά. Σλούκας, Πανούλη, Ζήση, Μπουρούση και Καϊμακόγλου. Χεζόνια για τον Σάριτς και τώρα ο Ντρέιπερ με αντίπαλο τον Σλούκα. Ο Σάριτς προσπαθεί να διεισδύσει για τον Τόμιτς που θα πετύχει το καλάθι μπροστά από τον Μπουρούση. Ουσιαστικά έτοιμο καλάθι του έδωσε ο Σάριτς, καθώς ο Μπουρούσης δεν μπορούσε εκεί να καλύψει τον Κροάτη. Και τώρα Σπανούλης για τον Ζήση. Μέσα σε κολλασμένη ξαναλέω ατμόσφαιρα. Ο Μπουρούσης θα κοπεί από τον Εζόνια. Η κατοχή για την ελληνική ομάδα που έχει 4 δευτερόλεπτα. Εδώ ο Χεζόνια. Και έχουμε time out που καλεί ο Κατσικάρης. Και βεβαίως τώρα πάμε σε μια επίθεση ενός σουτ για να ροκανίσουμε περαιτέρω τη διαφορά και να βάλουμε κι άλλο πρόβλημα στους Κροάτες. Ο Πρίντεζης στα 2 δευτερόλεπτα. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Κοιτάξτε πώς κυλά. Αφού αναπήδησε 2 φορές πάνω στη Στεφάνη, ουσιαστικά μέσα σε αυτήν. Η διαφορά μένει στους 4 και τώρα παίζουμε άμυνα. Χωρίς αλλαγές στο σχήμα του Περάσοβιτς με Τόμιτς που έχει τώρα την μπάλα. Και παραλίγο να τη χάσει, αλλά υπάρχει φάουλ όπως δείχνει ο Λοτερμόζερ από τον Μπουρούση στον Τόμιτς και τον στέλνει στις βολές. Και νομίζω ότι θα χρειαστούμε το replay. Κοιτάξτε εδώ ο Τόμιτς με τον Μπουρούση. Ήταν πολύ κοντό το replay. Για να ξαναδούμε από μια άλλη κάμερα. Δεν φαίνεται να τον αγγίζει πουθενά. Και βλέπετε και την αντίδραση του Μπουρούση. Όλα τα replay που έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικά διαφωτιστικά. 59-64 από τον Τόμιτς που έχει 8. Είναι το πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Πρέπει μέχρι τα τελευταία 2,5 λεπτά να κρατήσουμε την επαφή με κάθε τρόπο στο σκορ. (Συσχελίδι) 59-65. Ο Σλούκας σε ρόλο οργανωτή στα πλάγια Ζήσης και Σπανούλης. Ο Μπουρούσης με τον Σπανούλη που βγαίνει από τα σκρίν. Υπάρχει φάουλ από τον Ντρέιπερ, το τέταρτο ομαδικό των Κροατών. Εφεξής βολές και για την ελληνική ομάδα. Με τον Σπανούλη που κερδίζει τώρα το πέμπτο του φάουλ στο παιχνίδι.
Μπουρούσης για τον Σπανούλη. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Έξοχη ασίστα από τον Σπανούλη στον Μπουρούση. Είπαμε, εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο βρίσκονται και συνεργάζονται. 61-65. Ο Μπουρούσης μέχρι στιγμής έχει 8. Σίμων για τον Χεζόνια για 3. Rebound από τον Σλούκα. Η ελληνική ομάδα καταφέρνει να ελέγξει τον, το rebound. Έχει μέχρι στιγμής 36 έναντι 27 των Κροατών. Ο Μπουρούσης για το Σπανούλη που θα σουτάρει για 3. Ναι! 64-65. Παγώνει την αρένα Ζάγκρεπ ο Σπανούλης και ο Περάσοβιτς καλεί time out, η διαφορά στην ελάχιστη τιμή της. Η ελληνική ομάδα που είχε 1 στα 11 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και έχει 3 στα 7 στο δεύτερο. Και κυρίως δείχνει πολύ μεγάλη ψυχή, δείχνει πολύ μεγάλη αυτοκυριαρχία στο παιχνίδι. Μπάλα είναι για την Ελλάδα, το βλέπει ο Λοντερμόζερ γιατί μπερδεύτηκαν εκεί. Ο Σίμων με τον Ούκιτς πίεση για μία ακόμα φορά. Έχει αποτέλεσμα και κοιτάξτε την τελευταία φάση. Έχουμε την ευκαιρία στο τελευταίο αυτό διάστημα του παιχνιδιού να πάρουμε προβάδισμα στο σκορ. Στο παρκέ η έμπνευση του Κατσικάρη που γύρισε το παιχνίδι με Ζήση Σπανούλη, Μπουρούση, Πρίτεζη και Σλούκα. Να περάσουμε μπροστά, να περάσει το άγχος στους Κροάτες. Ο Σλούκας για 2, ναι! 66-65 για την ελληνική ομάδα το πρώτο προβάδισμα μετά από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Μετά από εκείνο τον πρώτο πόντο από τον Σπανούλη. Η μπάλα για τον Χεζόνια. Καλή άμυνα τώρα ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Ο Σίμων για τον Ούκιτς. Επιχειρεί τη διείσδυση. Καλή άμυνα από τον Σλούκα. Ο Χεζόνια 5 δευτερόλεπτα για τους Κροάτες. Χεζόνια εναντίον όλων. Θα πετύχει το καλάθι. 66-67 από τον νεαρό. Είναι εκπληκτικό ταλέντο και έχει μεγάλη έφεση στο σκοράρισμα. 3-35 για το τέλος. Μεγάλο παιχνίδι. Ο Ζήσης τώρα που προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του, ο Μπουρούσης για το Σπανούλη. Έχουμε 6 δευτερόλεπτα για το φινάλε της επίθεσης. Μπουρούσης για τον Πρίντεζη, αφύλακτος για 3 ο Μπουρούσης. Η μπάλα στο σίδερο, rebound πολύ ψηλά από τον Χεζόνια, αλλά ήταν σωστή μεθοδική επίθεση από την ελληνική ομάδα. Να παίξουμε άμυνα τώρα, 3-0-6 για το τέλος, 66-67. Κάναμε υπερπροσπάθεια 3 φορές να ανατρέψουμε το μείον 10. Πρέπει τώρα να διεκδικήσουμε αυτό που μας αναλογεί από το παιχνίδι. Ο Σίμων, rebound από τον Μπουρούση, το έκτο του αμυντικό σήμερα, το τρίτο του αμυντικό σήμερα, συγγνώμη. Σπανούλης που κατευθύνει τους συμπαίκτες του. Και άλλη ευκαιρία να περάσουμε μπροστά. Παίζει με τον Μπουρούση ο Σπανούλης. Θα βγάλει για το Ζήση. Χαμηλά ο Μπουρούσης με τον Τόμιτς, έχουμε 5 δευτερόλεπτα. Δύσκολη προσπάθεια, μεγάλο καλάθι από τον Γιάννη Μπουρούση. Τεράστιο καλάθι στο πρόσωπο του Τόμιτς. Βλέπετε τους Έλληνες πώς πανηγυρίζουν εδώ. 68-67. Δεζαβί του αγώνα πριν από 2 χρόνια στη Λουμπλιάνα που κρίθηκε στις 2 παρατάσεις. Ο Ούκιτς χαμηλά για τον Σάριτς. Εξαιρετική άμυνα στην τελική γραμμή. Η μπάλα φτάνει στον Ζήση. Και τώρα Σπανούλης, να μην πιαστούμε. Ξεχνάνε τον Πρίντεζη οι Κροάτες. Η μπάλα στο καλάθι. Για πρώτη φορά η ελληνική ομάδα στους 3. 70-67. Time out. Καλεί ο Περάσοβιτς. Ήταν η οδηγία του Φώτη Κατσικάρη. 2-0-5 για το τέλος. Ελλάδα 70, Κροατία 67. Στην αρένα του Ζάγκρεμπ. Η ζωντανή μετάδοση του Αντένα είναι μετάδοση του ΟΠΑΠ. Πάμε στοίχημα live κάθε λεπτό. Στις συναρπαστικές μάχες της εθνικής μας ομάδας με επιπλέον ειδικά στοιχήματα. Το παιχνίδι ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές και ο Σάριτς τώρα οργανώνει, πάει στο ένας εναντίον όλων και ο Πρίντεζης του κάνει φάουλ χαμηλά, δεν υπάρχει βέβαια καλάθι. Το φάουλ από τον Πρίντεζη είναι το δεύτερό του στο παιχνίδι, αλλά δίνει βολές στο Σάριτς γιατί και οι δύο ομάδες έχουν περάσει τα 4 ομαδικά. Αυτός εδώ είναι ο Σάριτς, ένα εξαιρετικό ταλέντο, αγωνίζεται στην ΕΦΕΣ, αλλά πολύ σύντομα θα ανοίξει η πόρτα του NBA και για αυτόν. Ένα πολύ ωραίο δώρο από τον Σάριτς, 1-56 πριν από το τέλος, μια άστοχη βολή. Βλέπετε και την κυρία Κολίντα Κιτάροβιτς που είναι η πρόεδρος της Κροατίας, μας την δείχνουν διαρκώς οι Κροάτες.
Να πάρουμε το rebound εδώ για τους Κροάτες, σε δείχνει ο Σαμοίσκι. Σε κάθε περίπτωση ο Σάριτς έχασε δύο ευκαιρίες. Οι Κροάτες έχουν 13 στις 16 βολές, η Ελλάδα 10 στις 13. Ο Ούκιτς είναι αυτός που θα επαναφέρει από την τελική γραμμή. Με 1 και 54 για το τέλος. Για να δούμε. Η νίκη απόψε θα είναι πραγματικό χρυσάφι. Έχουμε 24 ώρες με το αυριανό ρεπό να ξεκουραστούμε και να τελειώσουμε τη δουλειά με Γεωργία, Σλοβενία και Ολλανδία εν όψη της Λίλ. Ο Σάριτς για τον Τόμιτς. Ο Ούκιτς τώρα βγαίνει από τα σκρίνο Χεζόνια που θα σουτάρει για τρεις. Είναι εντελώς άστοχος. Ο νεαρός μπορεί να είναι έμπειρο, μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό σουτέρ, αλλά είναι άπειρος. Και βεβαίως ο ενθουσιασμός από τις προηγούμενες προσπάθειες που ήταν εύστοχες τον έχει επηρεάσει. Ωστόσο να σας πω ότι την πρώτη του περασμένου Φεβρουαρίου σε αγώνα του Ισπανικού Πρωταθλήματος είχε 8 στα 8 τρίποντα με την Μπαρτσελώνα. Κατά συνέπεια το έχει το σουτ. Η ελληνική ομάδα έχει ευκαιρία να διευρύνει κι άλλο τη διαφορά. Μπουρούσης για τον Σλούκα. Βρίσκει διάδρομο ο Σλούκας για τον Πρίντεζη. Εξαιρετική assist, πάρε βάλε. Την έχουμε δει δεκάδες φορές στην συνεργασία του στον Ολυμπιακό. Ξαφνικά έχουμε ένα σερί 21-6 και είμαστε μπροστά με 72-67. Τα καλύτερα μέχρι στιγμής διαπιστευτήρια από αυτή την ομάδα από το ξεκίνημα της προετοιμασίας της. Ο Τόμιτς, ο Μπουρούσης αμήνεται υποδειγματικά. Έρμπολ, ο Σίμων ψηλότερος θα πάρει την μπάλα πάνω από τον Σλούκα. 5 δευτερόλεπτα για τους Κροάτες. Σίμων εναντίον όλων. Τον στέλνουν στις βολές οι διαιτητές και συγκεκριμένα ο Ζαμοίσκι. Το φάουλ του Σλούκα είναι το τέταρτο. Εδώ βλέπετε τον Κρούνο Σίμων. Αυτή είναι η τελευταία φάση. Εδώ χαρακτηρίζεται φάουλ από τους διαιτητές ο Σίμων που είχε 13 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και μόλις 2 με 2 βολές στο δεύτερο. Νάτος εδώ. ...72-68 από τον Κρόνοσλαβ Σίμων. ...68 δευτερόλεπτα για το φινάλε του δραματικού αγώνα που απευθείας παρακολουθείτε από την αρένα του Ζάγκρεπ και από τη συχνότητα του Αντένα. ...72-69. Η ελληνική ομάδα τώρα στην κατοχή και οι Κροάτες πιέζουν βέβαια σε όλο το μήκος και το πλάτος του τερέν. Η μπάλα στα χέρια του Σπανούλη. Η αποστολή τώρα πια είναι διπλή. Και χρόνο πρέπει να ροκανίζουμε και το αντίπαλο καλάθι να βρούμε με επιτυχή τρόπο. Ο Σλούκας για τον Μπουρούση χαμηλά με τον Τόμιτς αυτός. 6 δευτερόλεπτα για την ελληνική ομάδα. Ο Μπουρούσης που πιέζεται, κλέβει ο Ούκιτς. Εδώ αργήσαμε και έτσι μας έκλεψαν την μπάλα. Ούκιτς με τον Μπουρούση. Ο Χεζόνια πάλι για τρίποντο. Η μπάλα σε ελληνικά χέρια. Ναι, ο Μπουρούσης σώζει την κατοχή και τώρα ο Σπανούλης. 30 δευτερόλεπτα. Η ελληνική ομάδα είναι στο σεν 3. Κρατάει την τύχη της στα χέρια της. Και να δούμε ποιες είναι οι οδηγίες του Κατσικάρη. Από τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα τα 13 για την γαλανόλευκη ομάδα. Και φυσικά ο Σπανούλης κρατάει και ροκανίζει το χρόνο. Ο Σπανούλης με τον Πρίντεζη. Θα σουτάρει για τρεις, η μπάλα στο σίδερο και τώρα ο Σίμων 5 δευτερόλεπτα να κάνουμε φάουλ, μπράβο. Να μην γίνει σου τριών πόντων, να πάει η μπάλα στις βολές ώστε να κρατήσουμε το συν 3 και βεβαίως να έχουμε και κατοχή στη χειροτέρα των περιπτώσεων. Στην θέση του Σλούκα πέρασε ο Αντετοκούμπο γιατί δυναμώνουμε και εμείς τα μετόπιστα. Είναι 72-69, 3 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα πριν από το τέλος. Τέρας ψυχραιμίας ο Σίμων. Μειώνει 72-70 με τρεις συνεχόμενες βολές. Να δούμε τώρα ποια είναι η επιλογή. Αν θα βάλουν το καλά τον πόντο και θα πάνε σε φάουλ ή θα χάσουν τη βολή για να διεκδικήσουν rebound και να πάνε σε δίποντο. 3 δευτερόλεπτα δεν είναι μεγάλος χρόνος γιατί το χρονόμετρο κυλά από τη στιγμή που η μπάλα θα χτυπήσει στο σίδερο. Άρα λοιπόν... Οι Κροάτες θα θέλουν να εξαντλήσουν τα χρονικά περιθώρια που έχουν. Πράγματι αυτό κάνει ο Σίμων ο Μπουρούσης. Ο Σίμων θα σουτάρει για τρεις στη λήξη. Η μπάλα να πηδάει και η Ελλάδα κερδίζει το παιχνίδι. 72-70, μια επική ανατροπή. Έστω και αν το παιχνίδι δεν είναι νοκάουτ, έστω και αν δεν κρίνει ένα κύπελο ή μια
πρόκριση. Είναι επική ανατροπή επί 35 λεπτά. Ήμασταν πίσω στο σκορ τρεις φορές με 10 πόντους και όμως καταφέραμε με ανυπέρβλητη άμυνα, με μόλις 13 πόντους παθητικό στην τέταρτη περίοδο, με εκπληκτική απόδοση από τους περιφερειακούς, με έναν Μπουρούση που ήταν πραγματική κολόνα κάτω από το καλάθι μας, αλλά με την έμπνευση του Φώτη Κατσικάρη να βάλει στο γήπεδο τρεις περιφερειακούς, τον Σλούκα, τον Ζήση και τον Σπανούλη, να γυρίσουμε το παιχνίδι και να πάρουμε την νίκη, κερδίζοντας το δεύτερο ημίχρονο με 44-37, κάτι δηλαδή παραπάνω από εκείνο τη μικρή διαφορά που χάναμε στο ημίχρονο. 72-70, είναι τεράστια νίκη για την εθνική μας μέσα στο Ζάγκρεπ εις βάρος των Κροατών, μπροστά σε 15.000 κόσμο.